Η τέταρτη αγροτυχία της Ιεράπετρας αποδεικνύει τη δυναμική του πρωτογενή τομέα στον νομό Λασιθίου και στην Κρήτη. Επιβεβαιώνει την αντίληψή μας πως οι αγρότες, οι χτινοτρόφοι και οι μεταποιητές των αγροτικών προϊόντων αποτελούν τους τριλοβάτες της περιφερειακής μας οικονομίας. Κλείνοντας και αφού καλωσορίσουμε όλους τους εκθέτες αλλά και τους επιχέπτες της έκθεσης, να επισημάνουμε πως ως περιφέρεια θα συνεχίσουμε να ανοίγουμε δρόμους και να διευκολύνουμε τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις των αγορών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού με σωστό σχεδιασμό. Με την πεποίθηση ότι ο κόπος και το μεράκι των αγροτών μας πρέπει να αναμείβεται. Θερμά συγχαρητήρια στο Δήμο Ιεράπετρα, στο Δήμαρχο, στο Επιμελητήριο, σε όλους τους εκθέτες, σε όλους τους διοργανωτές και με την ευκαιρία, αγαπητέ Υπουργέ, που είστε απόψε εδώ κοντά μας, θα ήθελα να ζητήσω για το μεταφορικό ισοδύναμο, να ξέρω ότι γίνεται μία μελέτη. Ξεκίνησε το 2018 με πρωτοβουλία πολλών φορέων και των βουλευτών μας από την Κρήτη και ειδικά και από το Λασίθι, να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι κωδικοί, ούτως ώστε να έχουμε αυτή την εξοικονόμηση πόρων, γιατί με τις αυξήσεις των τιμών θα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αγαπητέ Δήμαρχε, ανέφερες για την έκθεση για τη χρηματοδότηση. Το είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη έκθεση. Η μελέτη ολοκληρώνεται. Η μελέτη, εάν έρθει μέχρι τέλος του χρόνου, να είστε σίγουρος και βέβαιος με τη δύναμη του Θεού ότι μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2022 το έργο αυτό θα δημοπρατηθεί. Γιατί είναι αναγκαιότητα. Όχι μόνο για το Λασίθι, όχι για την Ιεράπετρα, αλλά για όλη την Κρήτη με αυτή τη δυναμική που δείχνει η περιοχή.